συνεδρίασε και η ΠΕΔ αλλά και η ΚΕΔΕ με θέμα το τι θα κάνει η αυτοδιοίκηση μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Η συνεδρίαση κατέληξε στο ότι αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο και αντισυνταγματικό. Ουσιαστικά αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, υιοθετήθηκαν οριζόντιες πολιτικές που απέλυσαν εργαζόμενους που ουσιαστικά διαμέσου αυτών οι Δήμοι ασκούσαν πάνω από 30 αρμοδιότητες, οι οποίες τώρα ουσιαστικά δεν θα ασκούνται από πλευράς των Δήμων, και αυτό είναι το ζήτημα που έχουμε θέσει, ότι ουσιαστικά αυτή η παρέμβαση είναι τελείως αντισυνταγματική. Η ΚΕΔΕ θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση αυτού του νόμου. Όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν το παρατηρητήριο και τον τρόπο έγκριση των προϋπολογισμών, αποφασίστηκε κανένας Δήμος να μην στείλει στοιχεία του προϋπολογισμού στο παρατηρητήριο. Θεωρούμε αυτή την παρέμβαση αντισυνταγματική και δεν θα συνενέσουμε. Ήδη υπάρχουν 12 τουλάχιστον έλεγχοι στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Είναι υπεραρκετοί. Αν θέλει το παρατηρητήριο ή οποιοδήποτε άλλο παρατηρητήριο να ελέγξει τους Δήμους, μπορεί να το κάνει εύκολα και σε πραγματικό χρόνο μέσα από το διαδίκτυο που είμαστε συνδεδεμένοι με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Κάτι το οποίο γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει άλλος ένας μηχανισμός που ουσιαστικά αναιρεί στην ουσία την αυτοδιοίκηση, γιατί θεωρώ ότι το θέμα είναι θεσμικό. Η προσπάθεια που καταβάλλεται το τελευταίο διάστημα από τις κυβερνήσεις των 3 ετών είναι μία προσπάθεια για να υπάρχει επέμβαση στον χώρο της αυτοδιοίκησης, για να υπάρχει έλεγχος σε έναν χώρο που η έκφρασή του, τα όργανα του έχουν εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία, όπως έχει εκλεγεί και η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν θα αντισταθούμε. Και θα αντισταθούμε όχι μόνο στα σύνορα της χώρας, αλλά και εκτός της χώρας, στα ευρωπαϊκά όργανα, που εκεί θα αναδείξουμε τα προβλήματα που δημιουργούν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και ιδιαίτερα οι σημερινοί στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση στη χώρα έχει κάνει τεράστιες θυσίες. Εμείς είμαστε ο μοναδικός χώρος που έχουμε μειώσει τις εισρωές μας, τα χρήματα που διατίθεται, περίπου 60 με 65%. Αν είχε γίνει η αντίστοιχη οικονομία στους υπόλοιπους κλάδους του κράτους, σήμερα η χώρα θα ευημερούσε. Σήμερα η χώρα θα είχε τεράστια πλεονάσματα. Δεν αναλαμβάνεται λοιπόν καμία πρωτοβουλία στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Εξακολουθούν οι ίδιες πρακτικές, η ίδια αδιαφάνεια, οι ίδιες πρακτικές παντού, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να υπάρχουν, και ο στόχος όλων των κυβερνήσεων τελευταία χρόνια είναι να στοχοποιούν την αυτοδιοίκηση, να στοχοποιούν τους Δήμους. Θέλουν να βάλουν κι άλλους στο κάδρο αυτό που έχει σχηματίσει ο ίδιος ο λαός, αυτόν που ευθύνονται για την κατάντια της χώρας. Οι Δήμαρχοι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε τους Δήμους μας με διαφάνεια, με σωστή και χρηστή διοίκηση, όπως κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων. Το έχουμε αποδείξει ότι όλες οι αρμοδιότητες που μας έχουν δοθεί τις χειριζόμαστε πιο αποτελεσματικά και με λιγότερα χρήματα από ό,τι τις εκτελούσε τα προηγούμενα χρόνια το κράτος. Όμως θα στείλουμε το επόμενο διάστημα πολλά μηνύματα ότι ως εδώ και μη παρέκει. Εμείς θα πάμε με τους απλούς πολίτες που δεν θα ανεχθούν άλλη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα πάμε με αυτούς τους εργαζόμενους που απολύονται και αδίκως, ενώ ασκούν σημαντικό έργο και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί το όφελος από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους είναι πολλαπλάσιο από το κόστος. Κάτι το οποίο επιμελώς κρύβει η κυβέρνηση, γιατί ο στόχος τους δεν είναι η μεταρρύθμιση, ο στόχος τους είναι το πώς θα καθυποτάξουν
την αυτοδιοίκηση. Αυτός είναι ο στόχος τους. Από εκεί και πέρα, εμείς θα πάμε και με τους απλούς πολίτες που σήμερα αισθάνονται στο πετσί τους την κρίση, αυτούς που είναι άνεργοι, αυτοί που είναι στο περιθώριο της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει με πρωτοβουλίες που πήραμε τα τελευταία 3 χρόνια ότι στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μη προνομιούχοι, που είναι στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, που είναι άνεργοι, ανασφάλιστοι, με πολλές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε για να εκτίθεται το κεντρικό κράτος, που μέχρι τώρα το μόνο που κάνει είναι να επιτίθεται στον απλό πολίτη, στον ανήμπορο πολίτη και να μην αναλαμβάνει καμία πρωτοβουλία στήριξης μέσα από κοινωνικές δομές που όφελε να έχει κάνει και αυτό. Είναι λοιπόν, ξεκινάει, πιστεύω, έστω και δειλά-δειλά με αποφάσεις και ΕΔΕ, μια άλλη περίοδος στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Μια περίοδος που θα έχει χαρακτηριστικά αντιπαράθεσης, αντιπαράθεσης όμως για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον πολίτη και με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εμείς θα αντισταθούμε σε πολιτικές ιδιωτικοποίησης που έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν στον χώρο της αυτοδιοίκησης και αφορούν όχι μόνο τα ζητήματα που θίχθηκαν με το πολύτιμο σχέδιο, αλλά έπονται και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νερό, με τα σκουπίδια, αλλά και με τις ίδιες, με την ίδια τη λειτουργία των Δήμων, που κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να την δώσουν στον αδιφάγο ιδιωτικό τομέα, χωρίς να διαβάζουν τουλάχιστον το τι έγινε τελευταία χρόνια με παρόμοιες πολιτικές στην υπόλοιπη Ευρώπη, που σήμερα επανέρχονται υπηρεσίες που δόθηκαν σε ιδιώτες πάλι στο ίδιο το κράτος ή στους ίδιους τους Δήμους. Συνεχίζει μέχρι την ημέρα που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Βέβαια, κατανοείται ότι αυτό το διάστημα είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί οι δημοτικοί αστυνόμοι θα πάρουν τις άδειες τους, τα ρεπό που τους οφείλονται από την πλευρά του Δήμου, οπότε την ημέρα που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα να μην υπάρχουν οφειλόμενα από την πλευρά του Δήμου. Ακούστε κάτι, το προσωπικό που πλέον ασχολείται είναι πολύ λιγότερο, γιατί όπως είπα υπάρχουν οι άδειες του προσωπικού και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε όπως κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Και τα προβλήματα ήδη εμφανίζονται στην πόλη. Προβλήματα οποία μετά το Σεπτέμβρη θα είναι μη διαχειρίσιμα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα από την κυβέρνηση, γιατί δημιουργεί τέτοια προβλήματα στους Δήμους. Για να στρέψει τους δημότες απέναντι στις δημοτικές αρχές, συνολικά, πλειοψηφίες, μειοψηφίες, όχι. Ο κόσμος ξέρει που θα στραφεί. Θα στραφεί εναντίον αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων μας. Χωρίς δημοτική αστυνομία ή κάποιον που να εκτελεί τα καθήκοντά της, μπορεί να είναι βιώσιμο από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπως είπατε, ο Δήμος Κορινθίων, το κέντρο της πόλης, γιατί έχει φτιαχτεί μια ανάπλαση στο κέντρο της πόλης που στηρίζεται στο ότι υπάρχουν πεζόδρομοι, που στηρίζεται στην ελεγχόμενη στάθμευση, και έτσι τώρα βλέπουμε συνεχώς να υπάρχουν παγώματα της κυκλοφορίας μόνο με το ότι έχουν βγει κάποιοι σε άδειες. Όταν θα φύγει η δημοτική αστυνομία, θα μπορέσει να λειτουργήσει το κέντρο της πόλης? Είμαι κατηγορηματικός. Θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα και θεωρώ ότι αυτό το κενό δεν θα το λύσει σε καμία περίπτωση η αστυνομία, η τροχέα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν τροχονόμοι να κάνουν ελεγχόμενη στάθμευση ή να κάνουν κάθε μέρα έλεγχο της παράνομης εισόδου οχημάτων μέσα στους πεζόδρομους. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και το λέω και είμαι κατηγορηματικός, ξέροντας τη στελέχωση της αστυνομικής διεύθυνσης Κορινθίας, η οποία είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Δεν μπορεί, όχι να γίνει αστυνόμευση κυκλοφοριακή, δεν μπορεί να γίνει στοιχειωδώς η αστυνόμευση όσον αφορά το έγκλημα. Και αυτά τα επιτεύγματα που παρουσιάζονται κατά καιρούς από την αστυνομική διεύθυνση πραγματικά είναι επιτεύγματα, με την έννοια ότι ελάχιστο προσωπικό καταφέρνει κέρια χτυπήματα απέναντι στο έγκλημα, απέναντι στην εγκληματικότητα, και ουσιαστικά είναι ήρωες με αυτή τους πράξεις. Δηλαδή, πολύ λίγο προσωπικό
καταφέρνει να έχουμε, να αισθανόμαστε έστω και κατελάχιστο ασφαλείς όλοι εδώ στο νομό Κορινθίας. Κάτι το οποίο όμως συνεχώς θα επιδεινώνεται, γιατί αυτές οι αποφάσεις που παίρνονται είναι αποφάσεις χωρίς λογική, χωρίς, αν θέλετε, και τη λογική του στόχου του δημοσιονομικού, γιατί θα χειροτερέψουν τα πράγματα, είναι αποφάσεις που έχουν στόχο την αυτοδιοίκηση και τους πολίτες. Και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και το λογαριασμό να το στείλουμε εμείς οι πολίτες εκεί που πρέπει να το στείλουμε. Σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας, χωρίς εμάς.